Ζούμε σε μια εποχή, είναι έτσι, ιδιαίτερα δύσκολη αυτόν τον καιρό. Πολλοί οι οποίοι ήταν εφησυχασμένοι σε θέσεις του δημοσίου, σε θέσεις της κυβέρνησης, σε θέσεις της τράπεζας, ξαφνικά βρεθήκαν με τα χέρια δεμένα να αναμένουν οι οικογένειες τους από τους ίδιους, να πρέπει να παράξουν ιδέες, να είναι δημιουργικοί και να μπορέσουν να φέρουν εισοδήματα σπίτι. Άρα, μια καλή ημέρα, κάποιοι ξυπνήσαν και είπαν «Α, ωραία, να ανοίξουμε ένα σουβλιτζίδικο». Ή κάποιοι ξυπνήσαν και είπαν «Α, τέλεια, να ανοίξω έναν Ινστιτούτο Αισθητικής». Τα πράγματα, παιδιά, δεν είναι τόσο απλά. Τουλάχιστον εγώ, από δική μου εμπειρία, σαν νεαρή επιχειρηματίας που υπήρξα, στους τομείς του marketing, των δημοσίων σχέσεων, του personal branding, έχω συνειδητοποιήσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάποιος νέος, θηλυκού γένους, το βάζω γιατί κάποιες φορές σε θέμα, και πόσο μάλλον και οικονομικά προβλήματα που προκύπτουν. Άρα σήμερα εδώ είμαι για να προσεγγίσουμε ένα θέμα που ίσως να είναι απαραίτητο και πάρα πολλοί το αγνοούν ή το αφήνουν έτσι λίγο στο περιθώριο. Το κομμάτι του branding. Μια και είναι η δίκευση μου το κομμάτι τούτων, ιδιαίτερα το personal branding, θα ήθελα να ακούσω από σας αν είσαστε λίγο εξοικειωμένοι με την ιδέα του personal branding, αν έχετε ξανακούσει τον όρο, αν είστε familiar, αν είναι στα αυτιά σας κάτι γνώριμο. Αναμένω να δω χέρια. 2-3 άτομα, okay. Το όρος του personal branding προέκυψε από έναν κύριο, το 1997, δηλαδή σχετικά πρόσφατα, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο το οποίο ονόμασε The Brand Called You. Και τι λέει το βιβλίο? Το βιβλίο λέει ότι ο καθένας από εμάς είμαστε ένα brand. Γιατί η Coca-Cola δηλαδή να είναι brand και εγώ να μην είμαι brand? Όπως η Έλενα είναι brand, η Ελένη είναι brand, η Σίλια είναι brand. Όλοι έχουμε ένα limited ή ένα public limited company δίπλα από το μικρό μας όνομα. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι οι άλλοι που μας γνωρίζουν αποκτούν εμπειρίες και βιώματα από τη δική μας παρουσία και οντότητα. Άρα οφείλουμε, σαν άνθρωποι που θέλουμε να πετύχουμε στον επαγγελματικό τομέα, να χτίσουμε και να επενδύσουμε, μάλλον να επενδύσουμε, να χτίσουμε και να αναπτύξουμε τούτο το πράγμα το οποίο ονομάζεται personal brand, τη δική μας προσωπική επαγγελματική μάρκα. Στην ουσία, το brand είναι η μάρκα. Το brand πολύ συγχέουντο με το λογότυπο. Το λογότυπο δεν είναι το brand. Το λογότυπο είναι η γραφική απεικόνιση ενός brand. Το brand είναι τα βιώματα που έχει ο καθένας από εμάς σε σχέση με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Το brand είναι τι νιώθω εγώ όταν πίνω μια Coca-Cola. Άρα η διαδικασία του branding είναι η διαδικασία ενίσχυσης, αλλαγής ή τροποποίησης κίνης της μάρκας. Τι γίνεται με το κομμάτι του personal branding όμως, που εν τούτο που μας ενδιαφέρει πιο πολύ εμάς σήμερα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Όταν να πάω να χτυπήσω την πόρτα σε έναν interview, τι εντύνον το κάτι της που να μου δώσει το προβάδισμα έναντι άλλων υποψηφίων. Ή όταν εγώ αποφασίσω σαν άνεργος ή σαν μελλοντικός επιχειρηματίας να κάνω τα ανοίγματα μου, τι εντύνον μπορεί να με διαφοροποιήσει έναντι του ανταγωνισμού μου. Ποια πράγματα, ποια χαρακτηριστικά. Κάποια πράγματα, κάποια touches που είναι να κάνω πάνω στη δική μου επαγγελματική προσωπική εικόνα, πάνω στο δικό μου το personal brand, το identity μου. Άρα, αν και η τωρινή σας απασχόληση παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική σας εικόνα, το τι μηνίσκει στο τέλος της ημέρας είναι η προσωπική σας εικόνα, η οποία μεταλλάσσεται όπως αλλάζετε επαγγέλματα, γιατί πολύ σωστά κάποιος από τους ομιλητές είπε ότι, νομίζω ο Αντώνης ήταν, που είπε ότι είναι πολύ φυσικό να μεταλλασσόμαστε και να ψάχνουμε καινούργια challenges. Και αλλάζει ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα, αν θυμάμαι σωστά, Αντώνη, ανάλογα με το ρόλο και τη φύση της δουλειάς που αναλαμβάνουμε. Και είναι πάρα πολύ λογικό. Πρέπει να εξελισσόμαστε συνεχώς. Άρα, μην νομίζετε ότι υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν σημασία. Τα πάντα έχουν σημασία. Κρινόμαστε για το κάθε τι. Από τον τόνο της φωνής που είναι να απαντήσει στο τηλέφωνο σε έναν υποψήφιο εργοδότη. Από το πόσα χιλιοστά είναι τα νύχια σου
την ώρα που είναι να κάνεις τη χειραψία με τον υποψήφιο εργοδότη, τα πάντα κρίνουν την πιθανή απόρριψη ή εργοδότησή σου. Άρα, ως αποτέλεσμα, το κάθε τι, η κάθε μικρή λεπτομέρεια συμβάλλει στο χτίσιμο ενός καλού ή κακού personal brand. Άρα, από τώρα και στο εξής, θέλω να σκέφτεστε, φεύγοντας από εδώ, την κάθε κίνηση, το κάθε κομμάτι ή πινελιά που να βάλετε στην εμφάνισή σας, την κάθε μικρή συμπεριφορά, τον τόνο της φωνής την ώρα που απευθύνετε τον λόγο σε κάποιον άλλον και φυσικά την ευγένεια. Άρα, αν κάποιος πιθανός εργοδότης που πλέον, διορθώστε με αν κάνω λάθος, οι πιθανοί εργοδότες μπαίνουν και μας ψάχνουν στον Google ή στο Facebook για να δουν τι έχουμε να αναρτήσει ή ποιοι είμαστε. Αν κάποιοι ψάξουν εμάς online, τι να βρουν. Θα είσαστε περήφανοι για εκείνο που είναι να δουν ή όχι. Άρα είναι πιθανό να δουν κάτι τέτοιο. Ή μήπως κάτι τέτοιο. Και τα δύο μπορούν να μας θέσουν, να θέσουν τη μελλοντική μας καριέρα σε κίνδυνο. Άρα οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ μελετημένοι και προσεκτικοί σε σχέση με το τι αναρτούμε στο διαδίκτυο. Το κάθε τι είναι traceable, είναι εντοπίσιμο. Το κάθε τι το οποίο υπάρχει στο διαδίκτυο είναι εντοπίσιμο. So, να δίνετε μεγάλη προσοχή στο τι φκένει προς τα έξω. Τα privacy settings, πολλά σημαντικά να τα ενεργοποιήσετε. Άρα, we are in deep shit, if that's the case. Να ξέρετε ότι λόγω της ευρείας κάλυψης και χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η κάθε μικρή λεπτομέρεια που βγαίνει προς τα έξω, πολύ γρήγορα πολλαπλασιάζεται. Άρα μπορεί εύκολα να σας κάνει τεράστια ζημιά. Από την άλλη πλευρά, κάτι θετικό επίσης μπορεί να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει πολύ θετικά την προσωπική εικόνα που βγάζετε προς τα έξω. Άρα, το personal branding στην ουσία, τελικά, τι είναι? Το personal branding είναι η εικόνα, η σκέψη, τα συναισθήματα και το memory, η σκέψη και το memory γενικά που αφήνουμε πίσω μας. What I leave behind. I owe to leave a positive memory behind. Η αξία που δημιουργούμε. Το value μας. Άρα, η κάθε επαφή που έχω με κάθε έναν άνθρωπο αφήνει πίσω μια θετική ή μια αρνητική εικόνα, η οποία πιθανόν να μας ανοίξει πόρτες ή να μας κλείσει πόρτες στο μέλλον. Η πυραμίδα του personal branding είναι μια διαδικασία που κάνουν συνήθως οι personal branding experts για να βοηθήσουν το άτομο να εντοπίσει τα ταλέντα του, όπως είπε και η Ελένη, να προσδιορίσει τι είναι τούτο που το διαφοροποιεί από τη μάζα, να τοποθετήσει τον εαυτό του στο χάρτη σωστά, δηλαδή να φτιάξει έναν όπως πρέπει βιογραφικό, το οποίο να το αναρτήσει στο LinkedIn, άρα να είναι εντοπίσιμος προς υποψήφιους εργοδότες. Και φυσικά τότε να αρχίσει να διαχειρίζεται την εικόνα του. Το να διαχειρίζομαι την εικόνα μου σημαίνει πολλά πράγματα που μπορεί να τα δούμε σε ένα λεπτάκι. Ποια είναι η ανάγκη όμως για personal branding? Γιατί δίνω τόση πολύ έμφαση σε έναν όρο που για εσάς είναι τέλεια ξένος? Η ανάγκη είναι να αυξήσουμε το κύρος μας. Η ανάγκη είναι να πάρουμε μια προαγωγή. Η ανάγκη είναι να βελτιώσω τις προοπτικές τις επαγγελματικές. Η ανάγκη είναι να βελτιώσω και να ενισχύσω προσωπικές σχέσεις. Η ανάγκη είναι να αποκτήσω αναγνώριση, χωρίς να σημαίνει ότι να γίνω διάσημος. Η ανάγκη είναι να διαφοροποιηθώ από τον ανταγωνισμό και η ανάγκη είναι να προσελκύσω σωστά άτομα, σωστές γνωριμίες και ευκαιρίες. Μην παρεξηγούμε, το personal branding δεν έχει στόχο να σας κάνει σακί ρουβά. Το personal branding έχει στόχο να εντοπίσει τα θετικά σας χαρακτηριστικά, να τα βγάλει προς τα έξω, να τα ενισχύσει και να σας τοποθετήσει σωστά στην αγορά εργασίας ή στο κοινωνικό σύνολο, αν θέλετε. Η Ελένη σωστά είπε, εντοπίστε τα ταλέντα σας και ενισχύστε τα.
τούτον είναι να το ενισχύσω εγώ ακόμα παραπάνω. Δηλαδή, το quote της Ελένης το ενισχύω ακόμα παραπάνω, λέγοντας σας ότι σημαντικό να κάνετε περισσότερο που γίνω που κάνετε καλά. Do more of what you do well. Με τη βοήθεια της Ελένης, εγώ ανακάλυψα ότι το niche σημείο μου, το δυνατό μου σημείο, ενώ έκανα λίγο μπούλα, λίγο δημόσιες σχέσεις, λίγο marketing, λίγο. Έκανα τα καλά. Αλλά το δυνατό μου σημείο είναι το personal branding. Η Ελένη λέει μου, it's obvious, you have to see it. Για μένα δεν είναι obvious. Για μένα δεν ήταν. Είμαι 10 χρόνια σε τούτον τον τομέα και πίστευα ότι το δυνατό μου σημείο είναι το marketing. Ίσως είμαι επικοινωνιακή. Μπορεί να μην είμαι, μπορεί να νομίζω ότι είμαι. Αλλά χρειάζεσαι πάντα κάποιον τρίτον ή κάποιον δεύτερο, ο οποίος να είναι μεν στο οικογενειακό σου περιβάλλον για να σου δώσει κάποια insights που κάποιος άλλος να μην μπορεί να δει, και κάποιον άλλον, ο οποίος είναι έξω τέλεια, για να σου πει, ξέρεις, εν πολλά προφανές ότι είσαι πολλά καλός σε τούν το πράγμα. Άρα ενίσχυσε τούν το πράγμα στο οποίο είσαι καλός. Εμείς ήδη δεν μπορούμε να το δούμε. Άρα πάω πίσω στο εκείνο που σας είπα, αφήσαμε το για μετά. Πώς χτίζουμε το δικό μας τον brand. Ενώ διορθώσαμε κάποια πράγματα, εντοπίζουμε τι κάνουμε καλά, πώς να το χτίσω τον brand μου. Δεν είναι δυνατόν σε μια τέταρτη παρουσίαση να σας πω τα πάντα, να προσπαθήσω να σας πω τα κύρια σημεία από τα οποία μπορείτε να αρχίσετε να δουλεύετε. Το πιο σημαντικό είναι να χτίσετε ένα δυνατό βιογραφικό. Βιογραφικό δεν εννοώ τα bullet points που βλέπουμε σε έναν typical template ενός βιογραφικού. Βιογραφικό εννοώ μια παράγραφο, έναν κειμενάκι, το οποίο βγάλει προς τα έξω γιατί εσείς είσαστε διαφορετικοί από τους άλλους, ποια είναι τα δυνατά σας χαρακτηριστικά, τι σας διαφοροποιεί από τη μάζα και τι μπορείτε εσείς να κάνετε για τον υποψήφιο εργοδότη. Τσίνο πρέπει να είναι 10 γραμμές. Και εκείνες οι 10 γραμμές πρέπει να εμφανίζονται παντού σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κατέχετε. Και ακόμα καλύτερα, αν έχετε την ευχέρεια, αν και γράφετε καλά, θα ήταν καλό να στήσετε και ένα personal blog, όπου να εκφράζετε απόψεις. Η εύκολη οδός είναι το Twitter, όπου επίσης μπορείτε να εκφράζετε απόψεις, απλώς αν δεν γράφετε καλά, 140 χαρακτήρες εύκολα σας που τον πελά. Χρησιμοποιήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόσο για να ψάχνετε δουλειές, ειδικά στο Facebook ξέρω ότι υπάρχουν σελίδες που αναρτίζουν συνέχεια καινές θέσεις, στο LinkedIn επίσης, απλώς λίγο πιο ψηλού επίπεδου θέσεις, πιο demanding θέσεις. Προσπαθήστε να αναπτύσσετε συνεχώς τις δεξιότητες σας. Το γεγονός ότι βρίσκεστε σε τέτοιο σεμινάριο σήμερα σημαίνει ότι ψάχνετε να αναπτυχθείτε και δεν εφησυχάζεστε με το γεγονός ότι okay, έχει ανεργία να κάτσω στα βραστά μου. Ευκαιρίες για δωρεάν εκπαιδεύσεις, ανάπτυξη της προσωπικότητας, βελτίωση των θετικών σας χαρακτηριστικών υπάρχουν παντού τώρα. Άρα κυνηγάτε τα, μαθαίνετε, βελτιώνεστε και βάζετε κάθε μέρα, συνέχεια. Το διαδίκτυο είναι μια τεράστια πηγή πληροφοριών που εγκοστίζει ιδιαίτερα, άρα μπορεί κάποιος ο οποίος έχει άπλετο χρόνο στη διάθεσή του να μελετά, να βελτιώνεται, να μαθαίνει, να θκευάζει, να είναι up to date με τι συμβαίνει στον κόσμο. Και φυσικά, εγκαλά να έχετε και μια δεύτερη επιλογή. Στη δική μου περίπτωση ήταν το ακαδημαϊκό κομμάτι. Κάτι που πάντα μου άρεσκε. Παρόλο που είχα δύο εταιρείες, εργοδοτούσα κόσμο, έκανα το marketing για τη ζήση μου, το κομμάτι της εκπαίδευσης έκανα το γιατί μου άρεσκε. Σε τούτη την περίπτωση μπορεί να φανεί χρήσιμο. Γιατί όταν κάτι έμπαει καλά, μπορεί κάτι άλλο να δουλέψει καλύτερα. Και σίγουρα χρειάζεστε εναλλακτικές λύσεις. Μπορεί να κάνετε δύο πράγματα καλά. Μπορείτε να κάνετε το ένα σαν το χόμπι σας και το άλλο σαν την κύρια απασχόληση. Αλλά όταν κάτι δεν πάει καλά, μπορεί να δουλέψει το άλλο από τα δύο. So have a backup plan. Και φυσικά, δώστε έμφαση στο επαγγελματικό σας δίκτυο. Τον κόσμο που γνωρίζετε σε τέτοια events. Παίρνετε τις κάρτες τους, ανταλλάζετε απόψεις. Keep in touch. Μπορείτε να βοηθήσετε ή να σας βοηθήσουν στο μέλλον. Σημαντικό να θυμάστε για να κλείσω ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε ό,τι ταλέντα έχετε. Το δάσος θα ήταν ένα πολύ σιωπηλό μέρος, αν τα μόνα πουλιά που κελαϊδούσαν ήταν αυτά που κελαϊδούν καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.